Καλώς ήλθες στο ταξίδι της πνευματικής ανάπτυξης. Αυτός ο διαλογισμός είναι μια άσκηση για να σε συνδέσει με το ρόλο σου πάνω στη γη ως θεϊκή ψυχή που βιώνει το σενάριο μιας επιγείας ζωής. Άνοιξε τα μάτια. Κοίταξε τον πίνακα. Βρισκόμαστε στο θεωρείο, όπως είναι τα πράγματα ψηλά, είναι και κάτω. Κοίτα προς τα κάτω, προς τη σκηνή, και ύστερα πάλι πάνω. Συνειδητοποιείς ότι η ζωή είναι μια σκηνή θεάτρου. Κλείσε τα μάτια σου. Μείνε ξαπλωμένος στο πάτωμα ή στο κρεβάτι ή κάθισε άνετα σε μια καρέκλα με το κεφάλι, το λαιμό και τους ώμους χαλαρά και τα γόνατα λυγισμένα. Τοποθέτησε και τα δυο σου χέρια πάνω στο σημείο της καρδιάς. Σπνέεις από τη μύτη και εκπνέεις από το στόμα. Σπρώξε απαλά τον αέρα με την αναπνοή, ώστε να τον φέρεις πιο βαθιά μέσα στους πνεύμονες, χωρίς να πιέζεσαι. Αφιέρωσε μια στιγμή για να σκεφτείς τη ζωή που σου δόθηκε από το πνεύμα. Με κάθε αναπνοή εισπνέεις πνεύμα, αγνή αγάπη από την πρωταρχική πηγή της δημιουργίας. Με κάθε εκπνοή απελευθερώνεις τις προσκολήσεις, καθώς αναγνωρίσεις ότι αυτό είναι ένα μονοπάτι, ένα δεδομένο. Ένα μονοπάτι που θα διαβείς. Είναι δεδομένο ότι θα το διαβείς. Με ένα πρόχειρο σενάριο που έχεις συμφωνήσει να ενεργήσεις πάνω στη γη, ως άνθρωπος. Μια έκφραση της πηγής. Μια δεδομένη ικανότητα να συνδημιουργήσεις αυτό το μονοπάτι μαζί με τη δημιουργία, εάν θέλεις. Εγκαταλείποντας το λογικό, εγωιστικό μυαλό, αντιλαμβάνεσαι ότι το θείο σχέδιο είναι η ζωή πάνω στη γη. Τίποτα άλλο. Μια ζωντανή εμπειρία για τις ψυχές, προκειμένου αυτές και εσύ ως ψυχή να βιώσετε τις δυνατότητες, τα ύψη και τα βάθη της ύπαρξης μέσα στη γήινη πολυκότητα. Πάρε μερικές βαθιές ανάσες και προσευχή σου στο πνεύμα. Ζήτα βοήθεια αν νιώθεις ότι θες να καταλάβεις. Πες, επίτρεψέ μου να φέρω στο συνειδητό μου μυαλό αυτή την αναλογία του ρόλου μου πάνω στη γη, του ρόλου μου ως ηθοποιού. Επίτρεψέ μου να καταλάβω συνειδητά το θείο σχέδιο για ζωή, την ανάπτυξη και αποκατάσταση της αγάπης πάνω στη γη. Επίτρεψέ μου να γίνω συνειδητά ο ηθοποιός, αυτό που επέλεξα, αυτό που είναι, να διαβώ αυτό το μονοπάτι μέσα στην απέραντη σοφία και τελειότητα που έχει χαραχτεί. Εισπνέω φως από την πηγή και εκπνέω αγάπη για τη γη, για το γήινο περίπατο, για το ρόλο. Τώρα οραματίσου να κάθεσαι πίσω στα παρασκήνια, γύρω από ένα μεγάλο ορθογώνιο τραπέζι, μαζί με άλλες ψυχές, αγαπητούς ανθρώπους που έχεις γνωρίσει κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής. Είναι γονείς, φίλοι, σύντροφοι στη δουλειά, οικεία πρόσωπα, γνωστά ή άγνωστα. Κάθονται όλοι σε καρέκλες γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αγαπημένα όντα, σε βοηθούν να διαβείς το μονοπάτι σου, να επιλέξεις εμπειρίες, μοτίβα, συνδέσεις, ό,τι θέλεις να ζήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής. Εσύ
και ο υπόλοιπος θείασος. Αναλαμβάνετε τους ρόλους, ως θεϊκές ψυχές, ως λάμψεις, εκφράσεις του ενός. Προσφέρονται εθελοντικά να έρθουν πάνω στη γη, να συμμετάσχουν στη συνδημιουργία. Αυτή είναι η ζωή του θεάτρου. Η γη ως σκηνή θεάτρου, η εμπειρία της ψυχής να ενεργεί ως άνθρωπος. Οραματίσου το φως να έρχεται από ψηλά και να απλώνεται γύρω από το τραπέζι του δικού σου θειάσου. Αυτές οι ψυχές γύρω σου, χαρούμενες και ευλογημένες, αντιλαμβάνονται το ρόλο, τους ρόλους. Είναι ένα πρόχειρο σενάριο το δράμα της ζωής. Και εσείς, ως συνδημιουργοί, απομνημονεύετε τα λόγια, τις ενέργειες, την ιστορία που πρέπει να υποθεί, να πάρει ζωή, το χαρακτήρα που θέλετε να ενσαρκώσετε, τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους. Να τα, όλα μπροστά, σε ένα γραμμένο σενάριο και ύστερα. Απελευθέρωση, απέκδυση του ρόλου, λύθη, ξέχασμα του χαρακτήρα, η ψυχή σε όλο της το μεγαλείο, απαθής και βαθιά, βαθιά συμπονετική. Οι υπόλοιπες ψυχές, η ίδια ουσία με σένα, δέχονται να παίξουν τους υπόλοιπους ρόλους, μια μητέρα, ένας πατέρας, ένας φίλος από το σχολείο, ο πρώτος εραστής, το αφεντικό σου. Είναι όλοι όπως και εσύ, κομμάτια. Κομμάτια αιωνιότητας που συμφώνησαν και αυτά να παίξουν ένα ρόλο. Να ενσωματώσουν μια ανθρώπινη πλευρά ως προς εσένα. Να βιώσουν, να αναπτυχθούν μέσα στον χρόνο της ανθρωπότητας. Ένα πρόχειρο, τραχή σενάριο είναι πλέον γνωστό σε όλους. Το συμφωνήσατε πάνω στο τραπέζι με ένα κλείσιμο του ματιού. Εσύ και ο υπόλοιπος θείασος. Σηκώνεστε από τις καρέκλες. Αφήνετε το τραπέζι, τα παρασκήνια και βγαίνετε στη σκηνή. Εισπνέεις και εκπνέεις αργά. Σου δίνεται το ξέχασμα, η λύθη, η ικανότητα να ξεχνάς τη θεϊκή προέλευση. Η ικανότητα να παίρνεις βοήθεια από τα παρασκήνια για να μην ξεχνάς το σενάριο, μην ξεχνάς το χαρακτήρα που ενσαρκώνεις στη σκηνή και εσύ δεν το ξεχνάς. Γραπώνεσαι πάνω του. Η θεϊκή ψυχή, το ορατό και το αόρατο «ον» υπηρετούν κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού της ζωής, κατά τη διάρκεια αυτού του σεναρίου. Σε αγαπούν και σε υποστηρίζουν, ίσως όχι. Πάντα όμως για να βιώσεις αυτό που είναι να βιωθεί, ως ψυχή που ζει μια ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη. Έχεις την ελεύθερη βούληση να γιώσεις αυτή την εμπειρία όπως είναι προγραμματισμένο. Την ελεύθερη βούληση να αυτοσχεδιάσεις τις λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας το μυαλό και το σώμα όπως θέλεις. Κι όμως μπορείς να μην το κάνεις. Μπορείς απλώς να είσαι. Να ζεις τη γήινη εμπειρία απόμακρα, παρατηρώντας, όντας. Πώς θα μπορούσες να είχες επιλέξει έναν τόσο οδυνηρό, τόσο επίπονο τρόπο ύπαρξης, αναρωτιέσαι. Γιατί δεν είχες μείνει στα πνευματικά βασίλεια, με θεϊκή ειρήνη και είχες προσγειωθεί εδώ, στη σκηνή για αυτό το έργο. Αυτή είναι μια θαραλέα υπηρεσία στο πνεύμα. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τους χαρακτήρες, τους ρόλους, το οικογενειακό ιστορικό, το σενάριο της ζωής, γρήγορες κινήσεις και πιο αργές, αντικείμενα, φωνή, σώμα, χαρακτήρες, τραγούδι, χορός, μουσική, ποίηση,
στο μυαλό σου βλέπεις την ιστορία της ζωής σου πάνω στη σκηνή. Καλές, κακές στιγμές, το σπίτι, το σχολείο, δουλειά, το αυτοκίνητο, τη μαμά σου, τα παιδιά σου, όλα στοιχεία του θεάτρου, όλοι στο θεωρείο. Εραστές, γιατροί, γενναίοι, δειλοί, άνθρωποι κατώτερης και ανώτερης τάξης, οι ίδιοι που αγωνίζονται, που περπατούν, που πεζοπορούν, που πηδάνε, κλαίνε, γελάνε, υποφέρουν, χαμογελούν, ζώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούν, που μπορεί κανείς να ζήσει σε αυτό το γήινο πεδίο της ψευδαίσθησης. Εισπνέεις και εκπνέεις αργά. Αν επρόκειτο να λογοκρίνει κανείς το έργο της ζωής σου, θα παραπονιώσουν. Πώς είναι δυνατόν? Ίσως ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Κάθε παράσταση είναι διαφορετική και όμως ίδια. Είναι μια παράσταση. Το πρόχειρο σενάριο ακολουθείται. Αλλά δεν μπορείς να πεις σε κανένα να κάνει αυτό ή το άλλο. Είσαι πάνω στη σκηνή. Ή να μην κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι το κατάλληλο. Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Οι ηθοποιοί, οι χαρακτήρες θα βρουν κάτι ακόμα πιο εξωφρενικό, ακόμα πιο τολμηρό, πιο εκπληκτικό να κάνουν πάνω στη σκηνή. Κάτι που είναι δυνατό να στοιχειώσει πραγματικά αυτό το έργο, αυτό το σενάριο. Κάθε παράσταση στη γη είναι αυτοσχεδιασμένη. Κάθε δέσμευση πριν από την παράσταση είναι σημαντική για να ζήσεις και να συμπονέσεις τον επίγειο χρόνο σου. Ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να ρισκάρεις να πηδήξεις το κενό με κάθε ανάσα. Δες το σενάριο της ζωής σου να περνά μπροστά από τα μάτια σου καθώς στέκεσαι στη μέση της σκηνής. Νιώσε την άνευ όρων αγάπη από τα παρασκήνια, από την προέλευσή σου από το πνεύμα, από την υπόσχεσή σου να γιώσεις αυτή την αγάπη όταν και όποτε μπορείς. Δεν υπάρχει εξήγηση για τη ζωή που είναι άδικη. Κάθε σενάριο έχει έννοια μέσα στην ύπαρξη. Καλείσαι να το αποδεχτείς, να σεβαστείς την άπειρη τελειότητα. Καθώς απολαμβάνεις το σενάριο της δικής σου ζωής, ανεξάρτητα από τι μπορεί να σου συμβαίνει, από τις περιστάσεις, περιστάσεις υπάρχουν για όλους. Πρόσθεσε στιγμές αυτοσχεδιασμού, εμπνευσμένες, στιγμές μουσικής, σωματικής, λεκτικής, συναισθηματικής έκπληξης, καθημερινές μικρές στιγμές, συνωμοσίες που ενισχύουν τη χρονική σου παραμονή πάνω στη γη που είναι μικρή. Ενισχύουν τη συνεισφορά σου ως ηθοποιού στη γη είναι η σκηνή. Με κάθε ανάσα που παίρνεις βαθαίνεις την κατανόηση. Ανεξάρτητα από το πώς γράφεται ένα σενάριο στα παρασκήνια, είναι το σώμα, το μυαλό, το πνεύμα που τελικά θα σκηνοθετήσει το έργο πριν επιστρέψει πίσω ολοκληρωτικά στη μονάδα. Να είσαι παρόν στο έπακρο, να δημιουργείς τις καλύτερες στιγμές μέσα στις γήινες αναμνήσεις. Ένας καλά εμπνευσμένος, ένας χορογραφημένος, υπέροχος ηθοποιός. Με την επόμενη ανάσα σου, δες την ψυχή σου στο θεωρείο να κοιτάζει κάτω τη σκηνή της γης. Επιστρέφεις στο φυσικό σου σώμα. Το θεϊκό είναι ακατανόητο και αδιαίρετο σε όλες του τις μορφές από την αρχή του χρόνου.